Monday, the 19th of... Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή επισκόπηση της αγοράς από την ETX Capital. Με πτώση 7,7% για το κινέζικο χρηματιστήριο στην πρωινή συνεδρίασή του, με τους επενδυτές να εκδηλώνουν την ανησυχία τους σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι νομισματικές αρχές της Κίνας για περιορισμό του δανεισμού, αλλά και από τα τελευταία στοιχεία που δείχνουν μείωση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα. Στις ΗΠΑ, οι Αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν την τελευταία εβδομάδα με άνοδο. Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Ιαπωνικός δείκτης Nikkei σημείωσε άνοδο 0,89% και επανέκτησε το επίπεδο των 17.000 μονάδων. Το ευρώ κινείται σε χαμηλό 11 ετών, κοντά στο 1,16 έναντι του αμερικανικού δολαρίου, ενώ την Παρασκευή υποχώρησε μέχρι και το 1,1467. Οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανότητες να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις αγορές ομολόγων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ανακοινώσει στην επόμενη συνεδρίασή της. Το ευρώ κινείται στο 1:1 έναντι του ελβετικού φράγκου, στον απόϊχο της ευνηδιαστικής απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να διακόψει το κλείδωμα της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου με το ευρώ στο 1,20 και να μειώσει τα επιτοκιά της στο μείον 0,75%. Το δολάριο κινείται λίγο πάνω από το χαμηλό ενός μήνα έναντι του Ιαπωνικού γεν, με τους επενδυτές να επιζητούν την ασφάλεια που φαίνεται να παρέχει το Ιαπωνικό νόμισμα σε περιόδους αβεβαιότητας των αγορών. Το αργό πετρέλαιο παραμένει λίγο πάνω από το χαμηλό 5 ετών, στα 48 δολάρια το βαρέλι. Οι μετοχές του κλάδου της ενέργειας συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις λόγω της αδυναμίας της τιμής του πετρελαίου να σημειώσει ικανοποιητική άνοδο. Ο χρυσός καταγράφει υψηλό 5 μηνών στα 1.275 δολάρια, με τους επενδυτές να επιλέγουν ασφαλής καταφύγια για την πλεονάζουσα ρευστότητά τους. Αυτά για σήμερα με την επισκόπηση της ημέρας από την ETX Capital.